coach, η ομάδα σας μέχρι το τέλος πάλεψε για να κρατήσει τουλάχιστον τη διαφορά των τεσσάρων πόντων. Τελικά κηρύξατε με νέα μέσα στην ανόρθωση στην έδρα της. Πώς το είδατε το παιχνίδι και τι σημαίνει αυτό για τη συνέχεια, όπου στο τρίτο γύρο λογικά θα έχετε να παίξετε εδώ μέσα και πάλι. Και πρώτη να βγαίνουμε πάλι μέσα θα παίζαμε. Το πρόγραμμά μας είναι το ίδιο με το πρώτο, δεν αλλάζει κάτι. Τι βγεις πρώτος, τι βγεις τρίτος. Σε καμία περίπτωση σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε το παιχνίδι, έτσι σαφώς. Με 21 θετικά rebound και 21 λάθη, δίνοντας 45 πόντους από τους 70, έτσι δεν έχουμε καμία τύχη. Έχουμε 4 μέρες να προετοιμαστούμε για νοκάουτ που είναι την Κυριακή, πάλι με μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Ανόρθωση, γιατί έχουμε πλέον στην περίοδο των στόχων. Το πρωτάθλημα ξεκινάει τέτος γύρος, έχουμε πολλά παιχνίδια να παίξουμε, έχουμε την έδρα μας και τώρα πρέπει να προασπίσουμε την έδρα μας για το κύπελο. Είναι απλό, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Όχι, και μια τελευταία ερώτηση, διότι το πρωτάθλημα έχει τρεις ομάδες οι οποίες είναι με το ίδιο ρεκόρ πλέον, σύντονα από ΕΛ και την ΑΕΛ που είναι πολύ επικίνδυνες ομάδες. Πώς βλέπεις τη συνέχεια για την ομάδα σας στους δύο εχώριους στόχους που απομένουν? Δύσκολο είναι. Και είναι απλό. Αν δεν παίξουμε καλά, αν δεν παίξουμε aggressive, αν δεν μειώσουμε τα λάθη και τα τακτικά και τα κανονικά που κάνουμε, θα έχουμε πρόβλημα. Από τη στιγμή που θα είμαστε φυσιολογικοί, μην ξεχνάμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη διακοπή από όλες τις ομάδες. Δεν είναι δικαιολογία σε καμία περίπτωση. Εμείς επηρεαστικά με λίγα ανέξι παιδιά. Όμως αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να εμφανιστούμε έτσι. Θα έπρεπε να είμαστε πολύ καλύτεροι, δεν τα καταφέραμε. Δώσαμε πολλές επιθέσεις δεύτερες και τρίτες στην ανόρθωση και γι' αυτό η ανόρθωση κατάφερε και κέρδισε το παιχνίδι στο τέλος.